Άγριο πόλεμο με προπυλακισμού και χειροδικέ ξέσπαση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και με αφορμή τη δημιουργία νέου σωματείου από το χώρο των ιδιωτικών υπαλλήλων. Οι συνδικαλιστέ του ΠΑΜΕ, που έχουν στη δύναμή του την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, θεώρησαν την κίνηση αυτή διασπαστική. Και χθε το βράδυ μπούκαραν οργισμένοι στο γραφείο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Στέλιου Βοριά και σύμφωνα με τι καταγγελίε του ίδιου, του επιτέθηκαν. Ξαφνικά μπουκάρανε στην κυρολεξία που λέω γύρω στου 30 ανθρώπου, ε, συγγνώμη, αλλά τραμπούκου, ε, με μπροστάριδε ε, τον Σαλούστο, τον Δημόκριτο, τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τον ξημεράκι του Γιάννη, μέλο ε, με το πάμε στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, απειλώντα, κάνοντα ζημιέ. Και δεν σα κρύβω ότι προπυλάκησαν όχι μόνο εμένα και δύο συναδέλφου, του κτύπησαν στην κυριολεξία. Αυτά το τα ζητήματα ναι, είναι, είναι τα απομεινάρια ακόμα δεν έχουμε προλάβει να το φτιάξουμε. Υπήρχαν και άλλε ζημιέ, αυτά φτιάχνουν. Το θέμα είναι ότι η, η, η ακαιρεότητα σωματική του κάθε ανθρώπου είναι ιερή. Εάν δεν είμαστε εδώ μερικά άτομα να τύχουμε τον τελό τυχαία, ο πρόεδρο του εργατικού κέντρου δεν ξέρω τι θα σήμερα σήμερα το πρωί. Μπήκανε μέσα αυτή η τραμπούκι, αποκλείσαν το γραφείο. Εμεί δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Και πηδήξαμε από τα παράθυρα να τον εμπερευρούσουμε, να του κάνουμε ό,τι μπορούσαμε τέλο πάντων. Οι συνδικαλιστέ του ΠΑΜΕ ξέσπασαν την οργή του όχι μόνο κατά του πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου, αλλά και σε άλλου συνδικαλιστέ που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο γραφείο του. Άρχισαν να διαπληκτίζονται λεκτικά και ακαρία άρχισαν το ξύλο. Όταν λέμε ξύλο, εννοούμε ξύλο όμω. Ξύλο δυνατό. Ε, εγώ όχι, αλλά ήταν τόσο πολλοί άνθρωποι ε, ασφιχτικά γεμάτο ο χώρο. Α, σε μια γωνιά και από τις σχοινείς τις έντονες που κάναν. Ναι, εντάξει, παραπήγα ακόμα πιο πίσω. Ε, δυστυχώς ήταν πάρα πολύ έντονος ο θυμός, πάρα πολύ έντονη βία, πάρα πολύ ασταμάτητα τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα. Συγκεκριμένα πίσω το τζάμι το βλέπετε, με σπρώξανε εμένα πάνω στο τζάμι. Ευτυχώς μόνο ψιλογρατζουνιές. Από την πλευρά του, οι πρωταγωνιστέ του επεισοδίου αρνούνται κατηγορηματικά ότι χειροδίκησαν και υποστηρίζουν ότι έκαναν μια απλή παράσταση διαμαρτυρία. Τώρα που είδε ότι δεν μπορεί να παρέμβει στο σωματείο των γενικών υπάλληλων, έφτιαξε διασπαστικό σωματείο. Θεωρούμε ότι αυτέ οι πρακτικέ τώρα μόνο η Χούντα τι έκανε, να φτιάχνει σωματεία που δεν μπορεί να ελέγξει. Και στα πλαίσια αυτά πήγαμε, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρία για να απολογηθεί στα μέλη του σωματείου. Τι ε, ε... τα πράγματα, κύριε. Προσπάθησα να με σπρώξει να με επιτεθεί. Μπήκαν μπροστά τα, τα μέλη του σωματείου να με υπερασπιστούν, αλλά δεν, δεν, υπήρχε, δεν υπήρξε χειροδικία. Ε, μαζεύτηκαν, μαζεύτηκαν, και από τι δύο πλευρέ ε, ε κόσμο μέσα σε ένα γραφείο, όπω καταλαβαίνετε, 50. Ε, 50 άτομων, 50 άνθρωποι, Παρ' ε, δεν, παρόλα αυτά δεν υπήρξε τραυματισμός σε καμία των περιπτώσεων, ούτε χειροδική από πλευράς μας. Το πρωτοφανέ επεισόδιο που στιγματίζει το εργατοϊπαλληλικό κίνημα έχει προκαλέσει έντονε αντιδράσει εντό και εκτό Εργατικού Κέντρου, με βροχή ανακοινώσεων από σωματεία και φορεί που καταδικάζουν το περιστατικό. Μάλιστα, αύριο το πρωί συνέρχεται εκτάκτο το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου προκειμένου να συζητήσει τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν το βράδυ τη Πέμπτη. Από την πλευρά του πάντω, ο πρόεδρο Τέλιο Βοριά δηλώνει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε μηνύσει.